Καλησπέρα σα. Πολύ καλησπέρα σε όλου. Είμαστε εδώ για ένα ακόμη απόγευμα Παρασκευή. Τα λέμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Καθώ δεν είχαμε εκπομπή, νομίζω, τι δύο προηγούμενε Παρασκευέ. Είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική συχνότητα, διαδικτυακή ραδιοφωνική συχνότητα του NSTV, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού τη Νέα Σμύρνης. Ο Ανδρέα Λεκάκη είναι στο μικρόφωνο. Εκπομπή πρώτο σκόρερ και είμαστε εδώ για τελευταία φορά για το 2022 καθώς δεν θα γίνουν εκπομπές τις ημέρες των εορτών. Θα θα τα ξαναπούμε πάλι από Γενάρη, καλώς εχόντων. Αλλά σε αυτό εδώ το απόγευμα έχουμε να μιλήσουμε αρκετά και μια εκπομπή, μία ακόμη εκπομπή αυτή θα είναι κυρίως αφιερωμένη στο παγκόσμιο κύπελο γιατί φυσικά όσον αφορά το ποδόσφαιρο είναι το κυριότερο θέμα των ημερών χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα αναφερθούμε και στα δικά μας νέα χώρα γιατί είχαμε και τη διεξαγωγή των πρώτων παιχνιδιών της φάσης των 16 του κυπέλου καθώς σιγά σιγά μπαίνουν και οι σύλλογοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε ρυθμούς επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Ε, αλλά η αλήθεια είναι και είναι απολύτως λογικό πως το ενδιαφέρον συνεχίζει και μονοπωλεί το παγκόσμιο κύπελο, πόσο μάλλον τώρα που έχει φτάσει στην κορύφωσή του και όπου κορύφωση βάλτε φυσικά το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται με τη διεξαγωγή του μικρού και κατά κύριο λόγο βέβαια του μεγάλου τελικού μεταξύ της Αργεντινής και της Γαλλίας. Έχουμε να τα πούμε καιρό και για το παγκόσμιο κύπελο, είχαμε μείνει στη φάση των ομήλων. Είχαμε κάνει μια πρώτη αποτίμηση του τι έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ στα πρώτα παιχνίδια των ομάδων και κυρίω των μεγάλων ομάδων που αναμενόταν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό Μουντιάλ του Κατάρ. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια και όσον αφορά το ρεπορτάζ των δύο φιναλίστων Αργεντινή και Γαλλία, αλλά και όσον αφορά το τι είδαμε από τη φάση των ομήλων και μετά, δηλαδή σε αυτή τη φάση του νοκαού, που η πάρα πολλές εκπλήξεις, όπως βέβαια και κάθε διοργάνωση. Κάθε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου και όχι μόνο έχει τις εκπλήξεις της. Ε, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία εδώ να τα συζητήσουμε παρέα αυτή την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ε, να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι είδαμε κατά κύριο λόγο στις φάσεις του Μουντιάλ προηγήθηκαν. Έχουν παιχτεί 60 παιχνίδια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. άλλα δύο, μικρό και μεγάλο τελικό όπω είπαμε. Και θα πάμε σιγά σιγά και στον μεγάλο τελικό που θα δούμε το απόγευμα τη Κυριακή. Στο πολύ μεγάλο ραντεβού, στο ραντεβού με την ιστορία που έχουν η Γαλλία και η Αργεντινή. ξεκινήσουμε έτσι μια αποτίμηση, ένα μικρό αφιέρωμα του τι είδαμε στο Μουντιάλ φέτο, αυτό το ιστορικό από πολλέ απόψει Μουντιάλ. Πρώτο Μουντιάλ που διεξήχθη χειμώνα, πρώτο Μουντιάλ που διεξήχθη στην α, α, Μέση Ανατολή, στην αραβική, στον Αραβικό κόσμο, στην Αραβική Χερσόνησο. Ε, πριν δούμε λοιπόν όμω τι έγινε στα νοκάουτ, να πάμε λίγο στο φινάλε των ομίλων, εκεί όπου από την πρώτη και όλα φάση είχαμε τρομερές συγκινήσεις και αποχωριστήκαμε και ήδη πολύ μεγάλα φαβορεί με πιο ηχηρή απουσία στη φάση του νοκάουτ αυτή της Γερμανίας η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έμεινε εκτός της νοκάουτ φάσης αλλά και άλλες δυνατές ομάδες όπως η Ουρουάη, όπως η Σερβία, όπως το Βέλγιο φυσικά. Καταρχάς, να πούμε πως είδαμε πολλά και διάφορα τελευταία αγωνιστική των ομήλων. Ε, Χτύπησε η αγωνία στο κόκκινο και αυτό γιατί φυσικά ε, είναι έτσι το σύστημα της FIFA, ε, με, τα ισοβαθμι... με τα κριτήρια ισοβαθμίας να αφορούν τη συνολική διαφορά τερμάτων, αμέσως μετά την καλύτερη επίθεση. Κάποια, κάποιες ισοβαθμίες κόντεψαν να κρυφθούν και στις κάρτες, στον πειθαρχικό έλεγχο, όπως έγινε στο Μουντιάλ του 2018 με την Σενεγάλη και την Ιαπωνία. Και, φυσικά, αυτό το σύστημα που ισχύει από το 1986 και μετά με την ταυτόχρονη διεξαγωγή των τελευταίων ομάδων, των τελευταίων ομάδων κόμης, χωρείτε, σε κάθε όμιλο, είναι βέβαια πολύ επιτυχημένο και προσθέτει και αυτό τη δική του αγωνία ως προς το ποια ομάδα θα, θα προκριθεί. Ε, Στον πρώτο όμιλο πέρασε η Ολλανδία ως πρώτη και για τη δεύτερη θέση είχαμε τον τελικό το μεγάλο του Εκουαδόρ με την Σενεγάλη. Εκεί τα πράγματα ήταν απλά. Ε, Όποιο νικούσε θα έπαιρνε το εισιτήριο για την επόμενη φάση με το Εκουαδόρ να βολεύεται και με την ισοπαλία τελικά. Συνήθω όποιο βολεύεται, όποιο πηγαίνει για δύο αποτελέσματα, του έρχεται το τρίτο αυτό που δεν θέλει. Σε μεγάλη νίκησε αυτόν τον τελικό για αυτήν και πήρε την πρόκριση στα νοκάουτ, κάτι που δεν είχε καταφέρει το 2018. Και μάλιστα το επίτευγμα των Σενεγαλέζων είναι ακόμη μεγαλύτερο. Αν αναλογιστούμε πώ έπαιξαν σε αυτό το Μουντιάλ χωρί το μεγάλο Τσαστέρι, τον Σαντιό Μανέ, ε, σπουδαία επιτυχία για το Αφρικανικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν θα ήταν η μεγαλύτερη. Ε, εδώ να σταθούμε λίγο στο Εκουαδόρ, ε, ήταν μια ομάδα η οποία ε, είχε μια πολύ θετική παρουσία στην πρώτη φάση Από τις ομάδες που ίσως άξιζαν να περάσουν στην νοκάουτ φάση Αλλά βέβαια στο τελευταίο φαστικό παιχνίδι δεν α, κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε Αλλά γενικά μας άφησε μια θετική εντύπωση και μια πολύ καλή παρουσία το Εκουαδόρ Με μεγάλο πράγμα βέβαια τον αρχισκόρερ του, τον Ένερ Βαλένσια Ο οποίος α, τελείωσε και το Μουντιάλ με τρία τέρματα. Ε, ένα παρόμοιο τελικό για τη δεύτερη θέση, όπως τον πρώτο όμιλο, είχαμε στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Ιράν. Ένα παιχνίδι και με έντονο πολιτικό χαρακτήρα πάντα, όταν αναμετρούνται αυτές οι δύο χώρες. Οι Άγγλοι ήταν αυτοί που πήραν την πρώτη θέση, νικώντας του Ουαλούς άνετα την τελευταία αγωνιστική. Ε, αλλά οι Ηνωμένε πήραν τη μεγάλη νίκη στο τελευταίο μάτ με γκολ του Πούλησικ, ο οποίο είναι και το μεγάλο αστέρι αυτή τη ομάδα. Υπερκέρασαν το Ιράν, που και αυτό άφησε θετικέ εντυπώσει στην παρουσία του στου ομίλου. Και κυρίω μπορούμε να πούμε για τι ΗΠΑ Πολιτείε πω άφησαν υποσχέσει για την επόμενη διοργάνωση του 2026 που θα γίνει και σε έδαφο των ΗΠΑ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Θα μεταφερθεί στην Αμερικανική Ήπειρο το επόμενο Μουντιάλ. Είναι μια νομίζω πάρα πολύ καλή φουρνιά με παίχτες νεαρούς ακόμη που το 2026 θα είναι στην καλύτερη ηλικία αρκετά όριμη προεξέχοντος του Πούλισικ και μπορούν να, οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτίσουν μια ομάδα που έχει να τότε να πρωταγωνιστήσει στο επόμενο Μουντιάλ. Ε, στον τρίτο όμιλο παίχτηκε το θρίλερ με την Αργεντινή, την Πολωνία, το Μεξικό και τη Σαουδική Αραβία. Η Αργεντινή τα είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή σε μια έναρξη σοκ σε αυτή την ήττα από την Σαουδική Αραβία. Χρειάστηκε να κάνουν δύο νίκε στα επόμενα δύο παιχνίδια για να πάρουν όχι απλά την πρόξη αλλά και την πρώτη θέση που την ήθελαν πάρα πολύ. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση έπεφταν με τη Γαλλία στου 16. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τέτοιο συναπάντημα από τόσο νωρί μπορεί και να του έθετε εκτό παγκοσμίου κυπέλου όπω έγινε και το 18 ακριβώ. Ενώ τώρα τη Γαλλία τη βρίσκουν στον τελικό. Η Αργεντινή που ήταν σαν να ξεκλείδωσε μετά από αυτή την είδο από την Σαουδική Αραβία, σαν να πείσμωσαν οι παίκτε τη με ηγέτη του Λιονέλ Μέση και είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στα παιχνίδια με το Μεξικό. Με το Μεξικό κυρίω στο δεύτερο ημίχρονο, όπου πέτυχε και τα δύο γκολ με το Μέση και πάλι να ανοίγει το δρόμο. Και στην Πολωνία σε ολόκληρο το παιχνίδι. Εκεί με το Μέση, αν θυμάστε, να χάνει πέναλτι, το οποίο του απέκρουσε ο Σέσνη, ε, αλλά. Την υπόλοιπη παρέα να δίνει τη λύση. Ο Μακάλιστερ που επίση κάνει φοβερό μουντιάλ και ο Άλβαρε. Την να πούμε και τον Άλβαρε. Δεύτερο σκόρ με τέσσερα γκολ του μουντιάλ. Ε, Και οι Πολωνοί πέρασαν, παρότι γεγονό ότι έχασαν, πέρασαν στην διαφορά τερμάτων. Εδώ παραλίγο να είχαμε. Την εφαρμογή του κριτηρίου για τι ε, κάρτε. Πριν ε, το Μεξικό δεχθεί γκολ από τη Σαουδική Αραβία προ το τέλο, νικούσε 2-0 τη Σαουδική Αραβία. Ήταν στην απόλυτη ισοβαθμία με του ε, Πολωνού ε, και οι Πολωνοί πέρναγαν στι κάρτε. Είχαν λιγότερε κίτρινε κάρτε από του ε, Μεξικανού. Τελικά ε, δεν χρειάστηκε να ισχύσει αυτό το κριτήριο γιατί οι Σαουδάραβε πέτυχαν ένα γκολ τη τιμή. Ε, το Μεξικό. Οριστικά ήταν εκτό knockout. Μετά από 7 συνεχόμενε παρουσίες στα knockout στη φάση των 16, να το σημειώσουμε αυτό. Και οι Πολωνοί πέρασαν στην επόμενη φάση. Οι Σαουδάραβε έχασαν τα τελευταία του δύο παιχνίδια στον όμιλο, αλλά πάντα θα έχουν highlight αυτή τη διοργάνωση τη μεγάλη νίκη επί τη επίδοξη προαθαλτήρα κόσμου πλέον τη Αργεντινή. Στον τέταρτο όμιλο είχαμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Δανία. Αναφέρομαι πάντα στην τελευταία αγωνιστική. Ε, η Δανή είναι επίση μια ομάδα που προσωπικά εμένα με απογοήτευσαν και νομίζω και του περισσότερου. Περιμέναμε ε, πολλά από τη Δανία που έφτασε μία από τον ε, τελικό του γύρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είδαμε μια απο τον τελικο του Euro. αλλα η αληθεια ειναι οτι ειδαμε μια αργη στην ανάπτυξη ομάδα ε, σε αυτό το Μουντιάλ που δεν είχε εύκολη λύση στο γκολ. Δεν είχε και κάποιο σεντερφόρ αξιόπιστο ε, που να έχει το εύκολο γκολ. Ε, ε, χαρακτηριστικό το ότι οι Δανείοι σε τρία του παιχνίδια στον Όμιλο πέτυχαν μόλι ένα τέρμα. Ε, και αυτό ήταν από κεντρικό αμυντικό, από το Christensen, στο παιχνίδι με την uh, Γαλλία. οι ε, Αυστραλοί πήραν τη μεγάλη νίκη ε, στο μάτς με την uh, Δανία, με το χρυσό γκολ του Λέκη και πανηγύρισαν μια τρομερή επιτυχία για τα δεδομένα ε, του μεγέθους της Αυστραλίας. Μια πρόκριση στην knockout φάση όπως είχαν κάνει για το 2006, τότε που είχαν βρει τους α, μετέπειτα παγκόσμιους αθλητές Ιταλούς στα νοκάουτ ενώ ήταν έκπληξη βέβαια και η νίκη της Τινησίας τη τελευταία αγωνιστική κόντρα στους Γάλλους δεν στήχησε κάτι στους Γάλλους πήραν και την πρόκριση και την πρώτη θέση στη διαφορά τερμάτων τελικά με τους Αυστραλούς μην ξεχνάμε ότι τους είχαν νικήσει και 4-1 στην πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα ε, ωστόσο, ήταν ένα ε, ωραίο τρόπο για να πούν αντίο οι, την ίση, να φύγουν το κεφάλι ψηλά από, το, από τη διοργάνωση. Ε, οι Γάλλοι λοιπόν πέρασαν ω πρώτοι και οι Αυστραλοί ω ε, δεύτεροι. Εκεί που έγινε το απόλυτο θρύλερ στην τελευταία αγωνιστική φάση των ομίλων ήταν στον 5ο όμιλο με Ιαπωνία, Ισπανία, η Γερμανία και Κωνσταντίνα. Όλε οι ομάδε και οι τέσσερι είχαν πιθανότητε, άλλη ομάδα λιγότερε, άλλη ομάδα περισσότερε να περάσουν στην φάση των knockout. Τελικά είχαμε μια απίστευτη εξέλιξη σε αυτήν την τελευταία αγωνιστική με τα εισιτήρια για την πρώτη και την δεύτερη θέση να αλλάζουν συνεχώς κατόχους με την Ισπανία και τη Γερμανία αμφότερες για πολύ λίγα λεπτά να είναι εκτός Μουντιάλ όταν οι Ιάπωνες προηγήθηκαν των Ισπανών και οι Κοσταρικανοί προηγήθηκαν των Γερμανών εκεί παραλίγο να γίνει η απόλυτη τεράστια έκπληξη του τουρνουά. Η Γερμανία όμω στη συνέχεια έκανε το καθήκον τη, νίκησε την κοσταρικά με 4-2. Μια Κωνσταντίνα βέβαια που πρέπει να τη πιστώσουμε πως παρά τη βαριά ήττα τη από του Ισπανού στην Πρεμιέρα με 7-0, δεν την πήρε από κάτω. Ανέκαμψε, έβγαλε αντίδραση. Άλλωστε ε, είναι και η φύση μερικών παικτών τη τέτοια που δεν θα καταδέχονταν να φύγουν έτσι με ντροπιαστικό στόχο με τρόπο από το Μουντιάλ. Παίκτες γεννημένοι πρωταθλητέ όπω ο Κέλλο Νάβα για παράδειγμα. νίκησαν του Ιάπωνε, δεύτερη αγωνιστική, και το πάλεψαν όσο μπορούσαν ε, τα όρια τη τη Γερμανία. Όπω και να έχει, οι Γερμανοί έκαναν το καθήκον του, νίκησαν τελικά με 4-2 την Κωνσταντίνα παρότι έμειναν πίσω στο σκορ με 2-1, όμω ε, την πάτησαν γιατί οι Ισπανοί ιτήθηκαν από του Ιαπωνέζου. Ήταν το μόνο αποτέλεσμα που δεν έκανε στην Γερμανία, η οποία μόνη τη βέβαια έβαλε τον εαυτό της σε τόσο μεγάλο μπελάδε σε αυτό το τουρνουά, χάνοντας από την Ιαπωνία στην πρεμιέρα και μην καταφέροντας να νικήσει στην Ισπανία, φέροντας αυτό το 1-1 στο μεταξύ τους, μεταξύ τους κόντρα στον Όμιλο. Πολλά ακούστηκαν για αυτό τον Όμιλο. Ε, κατηγόρησαν πολλοί τους Ισπανούς πως, ε, όχι ακριβώς πως έκατσαν να χάσουν από τους Ιάπωνες, αλλά για το γεγονό πω από τη στιγμή που οι Ιάπωνε προηγήθηκαν με 2-1, δεν τρελάθηκαν κιόλα, για να το πούμε έτσι, κομψά οι Ισπανοί να ισοφαρίσουν, να γυρίσουν την κατάσταση. Και αυτό γιατί ε, είχαν προηγηθεί τα μάτια του 6ου ομίλου. Οι Ισπανοί και όλε οι ομάδε του 5ου ομίλου ήξεραν ήδη την τελική κατάταξη του 6ου ομίλου, ε, όπου θα διασταυρώνονταν οι ομάδε του 5ου στο νοκάουτ. Είχε βγει πρώτο το Μαρόκο με 7 βαθμού. Είχε βγει δεύτερη Κροατία με 5. Είχε τεθεί νοκάουτ το Βέλγιο σε μία ακόμη από τι μεγάλε εκπλήξει τη διοργάνωση. Επομένω, οι Ισπανοί, εάν κατακτούσαν την τέταρτη θέση, τη δεύτερη θέση, με συγχωρείτε, θα έπαιρναν το Μαρόκο στη φάση του νοκάουτ και ίσω να θεώρησαν κάποιοι από την Ισπανική ομάδα, λανθασμένα όπω αποδείχθηκε στην πορεία, πω είναι μια πιο βολική κλήρωση το ματσάρισμα με το Μαρόκο στου 16 αντί να έπεφτα η Φούρια Ρόχα με την Κροατία. Επομένω, δεν έκαναν κάποιε ιδιαίτερε προσπάθειε οι Ισπανοί να γυρίσουν την κατάσταση με του Ιάπωνε. Οι Γερμανοί αποχώρησαν με το κεφάλι ψηλά από την διοργάνωση, αλλά με τη στάμπα τη μεγάλη αποτυχία του μια ομάδα του μεγέθου τη Γερμανία να αποκλείεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Είναι τεράστια αποτυχία για μια ομάδα που έχει κατακτήσει στο παρελθόν τέσσερι φορέ το παγκόσμιο κύπελο και έχει βρεθεί και άλλε τέσσερι φορέ σε τελικό. Και μάλιστα το 2018 είχε αποκλειστεί ω παγκόσμια πρωταθλήτρια η Γερμανία, μην το ξεχνάμε. Αλλά και φέτο είχε μπει ε, με αρκετέ φιλοδοξίε. Ε, οι Γερμανοί όμω την πάτησαν πρώτον από την όχι και τόσο μεγάλη προθυμία των Ισπανών να χτυπήσουν το παιχνίδι με του Ιάπωνε. Ε, δεύτερον, ίσω έπρεπε και αυτοί με τη σειρά του να το παίξουν πιο έξυπνα το σενάριο. Και τι εννοώ, οι Ισπανοί θα είχαν θορυβηθεί εάν οι Γερμανοί έχαναν, για παράδειγμα, στο ημίχρονο από την Κωνσταντίνα. Η αν οι Γερμανοί είχαν βάλει αρκετά γκολ στο ημίχρονο ώστε να κάνουν τους Ισπανούς να σκεφτούν: πως, Κοιτάξτε, πρέπει να το χτυπήσουμε το παιχνίδι, γιατί uh, οι Γερμανοί μπορεί και να υπερκεράσουν τη uh, διαφορά των γκολ που ήταν τεράστια. Δεν το συζητάμε υπέρ των Ισπανών, γιατί είχαν νικήσει 7-0 την uh, Κωνσταρίκα στην Πρεμιέρα. Τελικά λόγω αυτή τη διαφορά τερμάτων πέρασαν οι Ισπανοί και για κανένα άλλο, άλλο λόγο, uh, γιατί είχαν uh, 6 γκολ διαφορά τερμάτων έναντι ενό γκολ της Γερμανίας. Επομένως, κάπως έτσι, οι Γερμανοί και οι Κωνσταρικανοί μας αποχαιρέτησαν. Οι Ιάπωνες, περήφανοι και χίλια μπράβο για την ομάδα από την Ασία που νίκησε με ανατροπή και Γερμανία και Ισπανία ε, σε αυτό το Μουντιάλ. Έχασε από την Κωνσταρίκα, αλλά καμία, κανένα πρόβλημα στο τέλος ε, για την Ιαπωνία. Βγήκε η πρώτη η Ιαπωνία και η δεύτερη η Ισπανία. Για τον εκτόμιλο τα είπαμε. Το Βέλγιο με την Κροατία έδωσαν τελευταία αγωνιστική έναν μεγάλο τελικό Όπου οι Βέλγοι έπρεπε μόνο να νικήσουν για να περάσουν στο νοκάουτ. Δεν τα κατάφεραν. Μένουν στη μνήμη οι πολύ μεγάλε ευκαιρίε του Λουκάκου. Έχασε τουλάχιστον τρει ευκαιρίε μέσα στη μικρή περιοχή. Από αυτέ που λέμε δεν χάνονται τεράστιε ευκαιρίε για να βάλει μπροστά το Βέλγιο. Όταν, έπαιξε, όταν τον έβαλε μέσα ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ε, από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ένα Λουκάκου ανέτοιμο δεν είχε καταφέρει να βοηθήσει όπω θα ήθελε την ομάδα του στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ε, βαφτίστηκε, για να το πούμε έτσι, ο μοιραίος του Βελγίου σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά γνώμη μου είναι πως ε, μόνο ο Λουκάκου δεν ήταν το πρόβλημα για το Βέλγιο. Ο Λουκάκου ό,τι μπορούσε έκανε, μπήκε μέσα σε όλες τις φάσεις, θα γινόταν ήρωας, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στο τελειώ, στα τελειώματα. Ε, το Βέλγιο είχε άλλα προβλήματα, ε, γενικότερα εμφάνισε μια γερασμένη, κορεσμένη ομάδα. Ε, το Ντεμπρό είναι σε αρκετά κακή κατάσταση. Κάτι που προσωπικά μένα με εξέπληξε, γιατί ε, στα παιχνίδια του με τη Manchester City, μέχρι λίγε εβδομάδε πριν το Μουντιάλ, φαινόταν να είναι σε αρκετή καλή κατάσταση και να συνεργάζεται για ψόγα με τον Χάλαντ, να έχουν δημιουργήσει ένα ωραίο δίδυμο οι δυο του. Ε, σίγουρα έλειψε από το Βέλγιο βέβαια, η απώλεια του Λουκάκου, η ανετοιμότητα του Λουκάκου στήχησε. Δεν τον είχε στα πρώτα δύο παιχνίδια. Νομίζω στο δεύτερο μπήκε για πολύ λίγο. Ούτε ο Μπατσουαγί μπορούσε να τον αντικαταστήσει επάξια. Ακόμη και αν σκόραρε το γκολ που έδωσε την νίκη με τον Καναδά. Και ούτε και βγήκε στο Μαρτίνε το πώ ξεκίνησε το τελικό εντό αγωγικών με την Κροατία με τον Μέρτεντ ψευτοενιάρη. Ε, όπως Όπω και να έχει, και επίση υπήρχαν πολλά προβλήματα στα εσωτερικά του Βελγίου. Φάνηκε και από τι δηλώσει των παικτών αλλά και από τα όσα βγήκαν προ τα έξω. Δημοσιεύματα που έκαναν λόγο και για αντιγκλήσει μεταξύ των ποδοσφαιριστών στα αποδυτήρια. Αλλά από τον 6ο όμιλο ξεχωρίζουμε βέβαια το Μαρόκο, το οποίο ξεχώρισε και σε όλη τη διοργάνωση βέβαια, το οποίο νίκησε Βέλγους, καναδού, ε, Καναδούς, δεν έχασε από τους Κροάτες και τερμάτισε στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και δεν ξέρω πώς το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά το Μαρόκο μαζί με την Αγγλία και την Ολλανδία ήταν οι ομάδα που πήραν τους περισσότερους πόντους στο σύμφωνο στο μήλο αυτού Μουντιάλ, στους 7 πόντους. Ε, και οι Κροάτες, και τυχερή από το γεγονό ότι ο Λουκάκου δεν βρήκε στόχο στο κρίσιμο μάτσο με το Βέλγιο. Και και σκληροτράχηλοι βέβαια πάντα. πήραν την δεύτερη θέση. Ο Καναδά δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Δεν κατάφερε να έχει βαθμολογική συγκομιδή όπω και στην προηγούμενη συμμετοχή του το 86, αλλά. Σίγουρα έφυγε με καλύτερε εντυπώσει από αυτό το Μουντιάλ. Σκόραρε το πρώτο τέρμα σε παγκόσμιο κύπελο με τον Ντέιβι. Νωρί-νωρί το μάτι με την Κροατία, αν και ήρθε και ανατροπή και έβαλαν τέσσερα γκολ Κροάτε και σκόραρε και ένα ακόμη γκολ με αυτόν γκολ στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Και για τον Καναδά ισχύει αυτό που είπα προηγουμένω για τι ΗΠΑ, ότι έχει τα φόντα να παρουσιάσει μια ακόμη καλύτερη ομάδα, γιατί έχει καλό υλικό και παίχτε σε καλή ηλικία, στο Μουντιάλ του 26 που θα συνδιοργανώσει. Λοιπόν, και πάμε και στου δύο τελευταίου ομίλου, πριν πούμε και μερικά πράγματα για το νοκάουτ. Εκεί όπου οι Βραζιλιάνοι πέρασαν ω πρώτοι, η Βραζιλία στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν η ομάδα που είχε εντυπωσιάσει περισσότερο μαζί με τη Γαλλία ίσω. Με την νίκη επί τη Σερβία με 2-0 και επί τη Ελβετία με 1-0. Έχασε από το Καμερούν τελευταία αγωνιστική σε μια ήττα βέβαια που δεν τη στήχησε γιατί τελικά πέρασε στην διαφορά τερμάτων από του Ελβετού. Πέρασε ω πρώτη. το μεγάλο παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε Ελβετία και Σερβία και ήταν νομίζω από τα καλύτερα του, Φέτο Μουντιάλ, με του Ελβετού να παίρνουν την νίκη με 3-2, ε, με μια ανατροπή στα ανατροπή, πραγματικά. ένα 1-0 προηγήθηκαν οι Ελβετοί, 1-2 το γύρισαν οι Σέρβοι, 3-2 τελικό σκορ για την Ελβετία, όπου μίλησε περισσότερο τελικά η εμπειρία κάποιων παικτών τη Ελβετία, πιο ψημένη στι μεγάλε διοργανώσει, και δεν έχασαν το καθιερωμένο ραντεβού του με τα το νοκάουτ. Το Καμερούν και αυτό, όπω και άλλε ομάδε τη Αφρική, όπω η Γκάνα, η Τινησία και η Σενεγάλη. Ε, αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι, παίρνοντα μια νίκη στο τέλο με γκολ του Αϊθαλία Μπουμπακάρ ε, επί τη Βραζιλία. Πολύ σημαντική και με τον Επασί, τον άλλο τον γκολκίπρο του Λεβαδιακού, να κάνει φοβερό παιχνίδι, παίρνοντα και το βραβείο Man of the Match. Ε, αντίθετα, οι Σέρβοι και πάλι απογοήτευσαν σε ένα κομμούντι, άλλο και το 18. Το μόνο που θέλω να πω για του Σέρβου είναι ότι πίστεψαν ότι θα πάνε μπροστά σε αυτό το Μουντιάλ χωρί να παίξουν άμυνα. Έγινε πολλή λόγο για το φοβερό υλικό των Σέρβων ε, για το, τι εξαιρετικέ λύσει και ποιοτικέ λύσει που έχει η Εθνική Σερβία από τη μέση και μπροστά και πράγματι είχε. Άλλωστε και οι Φόρτη πήραν μπροστά στο τελευταίο παιχνίδι εκεί που του χρειάστηκε πραγματικά. Ο Μίτροβιτ και ο Λουβλάχοβιτ σκόραραν αμφότεροι. Αλλά δεν γίνεται χωρί να παίξει άμυνα να διακριθεί σε τέτοιου οργανώ. Σε τρία παιχνίδια ομίλου οι Σέρβοι δέχθηκαν 8 γκολ. Δέχθηκαν δύο από την Βραζιλία, δέχθηκαν τρία από το Καμερούν. Έπαιξαν με αφέλεια και στο παιχνίδι με το Καμερούν και στο παιχνίδι με την Ελβετία. Από 3-1 όπου ήταν μπροστά με το Καμερούν, ισοφαρίστηκαν σε 3-3 από του Αφρικανού και από 2-1 που ήταν μπροστά με την Ελβετία, έχασαν 3-2. Και έφαγαν και άλλα 3 λοιπόν από την Ελβετία. 8 γκολ όταν δέχεσαι σε 3 μάτσο μήλων, δύσκολα γκολ τα δεχεσαι σε 3 ματσο μηλων δυσκολα μπορει να πα μακριά. Μια Σερβία που είχε 3 αμυντικού έτσι όπω έπαιζε στο σύστημά τη. Ε αλλά τον, τον, τον Μιλένκοβιτς, τον Παύλοβιτς και τον α, Βέλκοβιτς, αλλά δεν, δεν είχαν, έμοιαζαν να μην έχουν βοήθειες οι παίχτες αυτοί, γιατί όλη την πλευρά έπαιζαν επιθετικογενείς παίχτες, όπως ο Ζίρκοβιτς, ο Πάου και ο Κώστιτς της Ιουβέντους. Ε, δεν έπαιρναν και την απαιτούμενη βοήθεια από τα ΧΑΦ, η αμυντική της Σερβίας και γενικότερα, κάπω έτσι έπαιρναν ένα χαρακτήρα run and gun τα παιχνίδια τη Σερβία. Το είδαμε και με το Καμερούν, το είδαμε και με την Ελβετία. Το είδαμε και με τη Βραζιλία, κυρίω στο δεύτερο ημίχρονο. Όπου οι Βραζιλιάνοι μπορεί να ανοίξαν 2-0, αλλά θα μπορούσαν να έχουν πετύχει πολλά περισσότερα γκολ. Και στον τελευταίο όμιλο, ε, οι Πορτογάλοι πέρασαν ω πρώτοι. Είχαν νικήσει στι πρώτε διαγωνιστικέ στην Γκάνα και την Ουρουάη. Ε, παρά ότι έχασαν από την Νότια Κορέα, με γκολ στο φινάλε από τους Νότιο Κορεάτες. η νίκη αυτή της νοτιου Κορέας έκανε δραματικές τις τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι Ρουγουάι Γκάνα. Οι Ρουγουανοί δεν τα είχαν πάει καλά στο ξεκίνημα του στη διοργάνωση. Ε, δεν κατάφεραν να νικήσουν την Κορέα, έφεραν ένα 0-0. Και στο παιχνίδι με του Πορτογάλου ιτήθηκαν. Και οι Ουρουγάνοι ήταν μια ομάδα που, που την πίστευαν πολύ. Μια ομάδα που συνδύαζε εμπειρία στο πρόσωπο παιχτών όπω ο Σουάρε, ο Καβάνι, ο Γκοντίν που έπαιζαν τέταρτο Μουντιάλ, αλλά και ε, ταλέντο και παίχτε που έρχονται από πίσω έτοιμοι να πάρουν πραγματικό ρόλο, όπω ο Μπετανκούρ, όπω ο Βαλβέρδο, όπω ο, ο κτλ. Ε, αλλά έφεραν τον εαυτό του σε μια τέτοια θέση Ρουγανή που έπρεπε να παίξουν ένα τελικό τελευταία αγωνιστή. Έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσουν την Κάνα. Το έκαναν με δύο γκολ του Ντέρα Σκαέτα, πάρα πολύ ωραίο παίχτη και αυτό αλλά την πάτησαν γιατί δεν περίμεναν πως οι Κορεάτες θα νικήσουν τους Πορτογάλους. Οι Κορεάτες τελικά νίκησαν τους Πορτογάλους με 2-1 με ανατροπή και τελικά που κρίθηκε η πρόκριση, δεν κρίθηκε στη διαφορά τερμάτων γιατί ήταν η ίδια 0 μεταξύ τους, κρίθηκε στα γκολ υπέρ. Και τα γκολ υπέρ ήταν για την Νότια Κορέα 4 και για την Ουρουγουάη 2. Τα δύο μόνο που έβαλε ε, στο παιχνίδι με την Γκάνα. Παρεπτώντως, η Γκάνα ήταν πολύ τίμια, ε, θετική η παρουσία της, με highlight βέβαια τη νίκη της επί της Νοτιού Κορέας σε ένα ακόμη από τα ομορφότερα παιχνίδια του τουρνουά, εκείνο το 3-2 με το αστέρι του Κούντους του Σταρ του Άγιαξ να λάμπει. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι δυσκόλεψε πολύ και την Πορτογαλία στην πρεμιέρα, και παραλίγο και να ισοφαρίσει αν έπαιρνε την μπάλα από τον Κώστα σε εκείνη την απίθανη φάση την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει ελεύθερο κολκύπρο τη Πορτογαλία ο Ινιάκη Βίλιαμ. Ο η Ουρουγουάη νομίζω πω ε, την πάτησε σε δύο πράγματα. Ε, το πρώτο ήταν ε, ότι τη τύχησε πολύ η επιθετική δυστοκία γιατί σκόραρε μόλι δύο γκολ σε τρία παιχνίδια στον όμιλο. Δεν κατάφερε να, να σκοράρει. Παρά το γεγονό ότι δοκίμασε διάφορου συνδυασμού ο, ο Αλόνσο, ο προπονητή που διαδέχτηκε τον Νταμπάρε και, με τον, και με τριάδα μπροστά έπαιξε. Δεν του βγήκε και πολύ αυτό. Και με συνδυασμό Νούνιε Σουάρε και με συνδυασμό Νούνιε Καβάνη. Αλλά η Ουρουάη σκόραρε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι. Την πάτησε έτσι γιατί οι Κορεάτε είχαν πετύχει περισσότερα γκολ και λόγω αυτών τελικά πέρασαν. Και επίση, κόστησε ο Ρουγανού το ότι μετά το 2-0 επί των Κανέζων, που ήρθε σχετικά νωρί, ε, σταμάτησαν να παίζουν. Έχω εγώ την εντύπωση έτσι, το εισέπραξα εγώ βλέποντα το παιχνίδι. Ε, έμειναν πίσω, ε, είχαν στο μυαλό του να διαφυλάξουν το παιχνίδι. Εκεί κάπω λειτουργήσε αφελώ ο Αλόντσο, ο, 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 ο προπονητή του. Δεν πίστευαν μάλλον οι Ρουγανοί πω οι Κορεάτε μπορούν να νικήσουν του Πορτογάλου. Αλλά εγώ λέω πω θα έπρεπε να το είχαν στο μυαλό του γιατί στον κόσμο του ποδοσφαίρου και στον παγκοσμίο κυπέλλον και στον, γενικά στον κόσμο της τελευταίας αγωνιστικής όπου έχουμε δει πάρα πολλά και εδώ είδαμε πολλά που δεν περιμέναμε τα πάντα γίνονται, επομένως θα έπρεπε να το είχαν χάνε... οι κοράτες αυτό, οι αυτό στο μυαλό τους. Την πάτησαν και έτσι φτάσαμε στη φάση των νοκάουτ για την οποία θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, πάντα εδώ στον πρώτο σκόρερ, τελευταία μας εκπομπή για το 2022. Εδώ σήμερα Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου. Και συνεχίζουμε με το παγκοσμίο κύπελο και αυτό το, αυτή τη μικρή αποτίμηση του τι έχουμε δει μέχρι τώρα λίγα 24 ώρα ουσιαστικά πριν από τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ε, μιλήσαμε λίγο για το τι είδαμε στους ομίλους κυρίως την τελευταία αγωνιστική. Και πάμε λίγο τώρα στα knockout, παιχνίδια. Ε, εκεί όπου η αλήθεια είναι πως έλειψε το μεγάλο μάτς από τη φάση των 16 και αυτό γιατί λίγο πολύ τα περισσότερα φαβορεί πήραν την πρώτη θέση και κάποια άλλα δεν πήγαν καν στο νοκάουτ όπως είπαμε το Βέλγιο και η Γερμανία. Ε, οπότε είχαμε την εξή εικόνα στο ταμπλό στα νοκάουτ. Είχαμε σε όλα στις τα παιχνίδια ένα μεγάλο φαβορεί και ένα ισχυρό outsider. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων επιβεβαιώθηκε το φαβορή εκτός από μία περίπτωση. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι είχαν ε, στους ομίλους την εικόνα μιας ομάδας κοινικη αποτελεσματικής χωρίς να είναι εντυπωσιακή στο μάτι, έκαναν το ίδιο μπορούμε να πούμε στην πρώτη φάση του νοκάουτ. Νίκησαν τις ΗΠΑ με 3-1 με μεγάλου πρωταγωνιστές τα πλάγια τους back, ή για να το πούμε καλύτερα τους back half, τους πλάγιους back half, σε εκείνο το παιχνίδι. Κυρίως τον Ντούμφρις που έφτιαξε δύο γκολ και πέτυχε και ένα στο τέλος, αλλά και τον Μπλίντ που είχε και αυτός ένα γκολ μια assist. Μίλησαν τα πλάγια backup. Σε εκείνο το παιχνίδι βέβαια που <laughs> μπορεί να είδαμε και το πιο απίθανο γκολ τη οργάνωση και αναφέρομαι στον γκολ των Αμερικανών με τον Wright που το μόνο που ε, δεν ήθελε ήταν να βάλει την μπάλα στα δίχτυα με εκείνη την κίνηση που έκανε, αλλά τα κατάφερε τελικά βρίσκοντα την μπάλα με το μητάκι και αυτή να παίρνει μια απίστευτη τροχιά και να καταλήγει στα δίχτυα του Νόπερτ. Παρεμπιπτόντω, σε αυτό το τουρνουά έχουν ξεχωρίσει αρκετοί τερματοφύλακε. Πιστεύω ένα από αυτού είναι και ο Νόπερτ, και α μην συνέχισε η Ολλανδία πέρα από την προημιτελική φάση. Ε, την ίδια μέρα και η Αργεντίνη έκαναν τη δουλειά του, νίξαμε δύο την Αυστραλία σε ένα παιχνίδι που το έκαναν βέβαια θρύλερ στο τέλο. Ε, ο Μέση ήταν αυτό που άνοιξε και πάλι το χορό. Ο Μέση, ο οποίο πρέπει να σα πω πω στην ιστορία του Μουντιάλ είναι ο παίχτη με τα περισσότερα που έχει βάλει τι περισσότερε φορέ ε, την Αργεντινή μπροστά στο σκορ. Ή μάλλον για το πούμε καλύτερα, παίχτη που έχει βάλει τι περισσότερε φορέ από κάθε άλλον στην ιστορία του Μουντιάλ την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Μπορεί να μην έχει τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ, έχει τα περισσότερα γκολ που έχουν ανοίξει το σκορ. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά ανάμεσα σε πολλέ άλλε πρωτιέ που έφτασε ο Μέση σε αυτό το, το παγκόσμιο κύπελο. Η Αργεντινή που έκανε το 1-0 με το Μέση, έκανε το 2-0 με τον Άλβαρε που εκμεταλλεύτηκε το λάθο του, του Ράιαν, του goalkeeper τη Αυστραλία. Με ένα τυχερό γκολ οι Αυστραλοί μείωσαν σε 2-1 και η Αργεντινή παραλίγο. Στου Αργεντίνου παραλίγο να στοιχήσουν οι πολλέ ευκαιρίε μεγάλε που έχασε ο Λαουτάρο Μαρτίνε στο φινάλε του Μάτ. Εάν ο Κουόλ, ο νέο παίκτη πλέον τη Νιουκάστλ, ευστοχούσε στην τελευταία φάση αλλά είδαμε εκεί την εντυπωσιακή επέμβαση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνε, που κράτησε την Αργεντινή στο 2-1 και έτσι έδωσε την πρόκληση στα πρώιμη τελικά. Έτσι, η Ολλανδία και η Αργεντινή ήταν το πρώτο μεγάλο συναπάντημα στα πρώιμη τελικά. Στο Ιαπωνία-Κροατία είχαμε ένα θρυλαίρ μέχρι το τέλο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο: με του Ιάπωνε να προηγούνται και του Κροάτε να σοφαρίζουν. Ε, αλλά εκεί μίλησε η κλάση του Λιβάκοβιτ ο οποίος ε, απέκρουσε τρία πέναλντι στη σχετική διαδικασία και πρέπει να σας πω πως μόνο τρεις ε, τραυματοφύλακες ε, στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλων έχουν αποκρούσει τρία πέναλντι στην ίδια διαδικασία. Οι δύο είναι Κροάτες. Ο ένας είναι ο Σούμπασιτς, το προηγούμενο Μουντιάλ το 18 ο άλλος είναι ο Λιβάκοβιτς και ο τρίτος είναι ένας Αργεντίνος, ο Γκοϊκοτσέα, στο Παγκόσμιο του 1990. Ε, το ίδιο βράδυ οι Βραζιλιάνοι σκόρπισαν την Νότια Κορέα με 4 1 στην κορυφαία του εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελο αυτό και νομίζω ήταν και το κορυφαίο ημίωρο ομάδα που είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ε, οι Κορεάτε έπαιξαν με αφέλεια κόντρα στου Βραζιλιάνου, άφησαν τεράστια κενά στην α, άμυνα και όταν το κάνει αυτό, παίχτε όπω ο Νεϊμάρ που επέστρεψαν τον τραυματισμό του σε εκείνο το παιχνίδι του Νοκάουτ, όπω ο Βινίσιου, όπω ο Ριτσάρλison. Μπορούν να το εκμεταλλευτούν ανά πάσα στιγμή. Ο Πακετά που σκόραρε και αυτό. Και highlight εκείνο του αγώνα ήταν και ο απίστευτο συνδυασμό που βγάλανε ο Μαρκίνιο, ο Τιάνκο Σίλβα και ο Ριτσάρλισον για να σκοράρει ο τελευταίο. Οι δύο από του τρει που συνεργάστηκαν μπροστά από την περιοχή των Κορεατών είναι σέντερ Μπακ. Για να καταλάβετε την ποιότητα τη Βραζιλία που δεν την οδήγησε βέβαια πουθενά. Ε, οι Γάλλοι με τε, τεράστιο πραγματικό του μπαπε νικησαν νίξαν 3-1 τους Πολωνούς στο δικό τους πρώτο knockout match. δύο γκολ του Μπαπέ στο τέλος ο Ζηρού άνοιξε το χορό ε, με ένα ιστορικό γκολ με το οποίο έγινε, πέρασε μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών των Γάλλων ε, ο Μπαπέ σε αυτό το παιχνίδι με τα δύο γκολ έφτασε τα 5 στο φετινό παγκοσμίο κύπελο. Είναι πρώτο σκόρ με το Messi αυτή τη στιγμή και τα 9 συνολικά σε Μουντιάλ και δεν έχει κλείσει ακόμη τα 24 του χρόνια. Και πάει να διεκδικήσει και δεύτερο Παγκόσμιο κύπελο στη σειρά. Πολύ σπουδαίο επίτευγμα αν θα γίνει. Οι Πολωνοί είχαν έτσι μια τελευταία ευχάριστη ανάμνηση σκοράροντα το τέλο με πέναλτι με τον Λεβαντόφσκι. Θα μπορούσε αυτό το παιχνίδι να έχει κυλήσει διαφορετικά εάν οι Πολωνοί εκμεταλλεύονταν τι ευκαιρίε που είχαν στην αρχή του Μάτσο όταν ήταν ακόμη 0-0 και κυρίω εκείνη τρίπλη ευκαιρία που είχαν. Δεν έγινε όμω αυτό και οι Γάλλοι βρήκαν ευκαιρία και του σκότωσαν εντό το ίδιο βράδυ νίκησε και η 3-0 η Αγγλία τη Σενεγάλη σε ένα παρόμοιο μάτς και Οι Σενεγαλέζοι είχαν μια-δυο καλέ ευκαιρίε στην αρχή, δεν τι εκμεταλλεύτηκαν και οι Άγγλοι εκμεταλλεύτηκαν την ποιότητά του, την ποιότητα του Μπέλιγχαμ κυρίω που ήταν και πάλι ο μαέστρο. Στο πρώτο παιχνίδι που σκοράρει και ο Κέιν στην uh, διοργάνωση. Είχε βγάλει τρει ασίσει ο Μίλους. δεν είχε σκοράρει ο πρώτο σκόρερ του προηγούμενου Μουντιάλ. Πέρασαν uh, και οι Άγγλοι στην Έδωσαν μεγάλο ραντεβού με του Γάλλου. Και την μεγάλη έκπληξη, τη μοναδική έκπληξη μάλλον στη φάση το 16 την είχαμε την Τρίτη, στις 6 Δεκεμβρίου, στην τελευταία μέρα του 16, όπου ε, οι Ισπανοί αποκλείστηκαν από τους Μαροκινούς σε ένα παιχνίδι που είχαν την κατοχή, είχαν την υπεροχή, αλλάξαν χίλιες πάσες, έχουν σπάσει τα ρεκόρ των πασών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά δεν είχαν την ουσία. Μπορεί να είχαν ευκαιρίε και προ το τέλο τη παράταση. Όμω οι Ισπανοί σε αυτό το Μουντιάλ, εκτό από το παιχνίδι με την Κωνσταντίνα που έβαλαν 7 γκολ, ήταν μια ομάδα κολλημένη, ίσω ακόμη στι αρχέ του τίκι-τάκα που μοιάζει αυτή τη στιγμή ξεπερασμένο τουλάχιστον με τον τρόπο που το λάνσαρε η Μπαρσελόνα και η Εθνική Ισπανία στι αρχέ τη δεκαετία του 10, ή αν θέλετε στα τέλη τη δεκαετία του 2000. Ε, μια ομάδα που άλλαζε με ευχαίρεια πάσε, που είχε συντριπτική υπεροχή, συντριπτική υπέρ τη κατοχή τη μπάλα, αλλά έφτανε σπάνια ε, σε τελική προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Τη έλειψε ένα καθαρό φόρ. Ο Μωράτα ήταν ο πρώτο κόρερ τη. Ακόμα κι αυτό όμω δεν είναι και το center for με την κλασική έννοια του όρου. σω αισθάνεται καλύτερα στο να παίζει περιφερειακά. Ε, αλλά όπω και να έχει, δεν ξεκίνησε, αν δεν κάνω σε κανένα παιχνίδι ο Ρενίδη και το Μωράτα. Ε, προτιμούσε τη λύση με τα ψευτοενιάρια, δεν του βγήκαν. Ο Μωράτα από την άλλη μπόρεσε να γίνει καθοριστικό στη φάση του ομίλων για την Ισπανία, δεν τα κατάφερε όμω στο παιχνίδι με το Μαρόκο, όπω δεν τα κατάφερε και κανένα. Και στη φάση των πέναλτι, penalty... ε, στη διαδικασία των πέναλτι, είχαμε μια τραγική παρουσία από του Ισπανού. Έχασαν όλα τα πέναλτι που εκτέλεσαν. Και τελικά το 3-0 ήταν το τελικό σκορ στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν είχαν καθόλου ψυχολογία οι Ισπανοί φάνηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φορά αποκλείονται τα πέναλτι σε Μουντιάλ. Πέρσι αποκλείστηκαν στην διαδικασία από την Ρωσία. Ε, και ήταν μια άδοξη, ένα άδοξο φινάλε για τους Ισπανούς, αλλά νομίζω ότι δίκαια το Μαρόκο πέρασε στη φάση των προεμιτελικών και έγινε η τέταρτη ομάδα από την Αφρική μετά, την, μετά το Καμερούν το 90, τη Σενεγάλη το 2002 και την Γκάνα το 2010, που βρίσκεται στα πρώιμη τελικά ενό Μουντιάλ. Και το ίδιο βράδυ, για το φινάλε τη φάση των 16, οι Πορτογάλοι σκόρπισαν στου 6 ανέμου του Ελβετού, σε ένα παιχνίδι που έγινε πολλή δώρο πριν καν αρχίσει για την ιστορική απόφαση του Σάντο να αφήσει τον πάγκο του Κριστιανό Ρονάλντο, για όλη αυτή την ιστορία που προηγήθηκε με την δυσαρέσκεια του Ρονάλντο κατά την αλλαγή του το με την Κορέα κτλ. Εκ του αποτελέσματο αποδείχθηκε σωστή η επιλογή του Σάντο, γιατί ο αντικαταστάτης του Ρονάλντο, ο Γκονζάλο Ράμο, θεωρητικό συμπεριφθήκα, σκόραρε χατρίκ. Είναι το μοναδικό χατρίκ που έχουμε δει φέτο στο παγκόσμιο κύπελο. Αν δεν μου ξεφεύγει κάτι, νομίζω πω όχι. και οι Πορτογάλοι έκαναν μια πραγματική επίδειξη δύναμη κόντρα στου Ελβετού και πέρασαν πανηγυρικά στα πρώιμη Έτσι σχηματίστηκαν τέσσερι πάρα πολύ δυνατοί προεμιτελικοί. Πολύ μεγάλα ντέρμπι. Και το Ολλανδία-Αργεντινή και το Κροατία-Βραζιλία και το Αγγλία-Γαλλία και το Μαρόκο-Πορτογαλία, γιατί το Μαρόκο ήταν και είναι μια πολύ δυνατή ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μπορούμε να, μιλάμε, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή γι' αυτήν. Ε, ε, είχαμε όμω ένα σοκαριστικό αποκλεισμό με το που ξεκίνησε η προεμιτελική φάση και αναφέρομαι στον αποκλεισμό τη Βραζιλία. σω οι πιο πολλοί από εμά πιστεύαμε ότι οι Κροάτε θα δείξουν το γνωστό του μαχητικό πνεύμα ξανά σε ένα ακόμη παιχνίδι με του Βραζιλιάνου. Μπορεί να του κολέψουν, μπορεί να πάνε το μάτι στην παράταση, μπορεί να ανακριθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά λίγοι πίστευαν ότι μπορούν οι Βραζιλιάνοι να αποκλειστούν από του Κροάτε. Η Βραζιλία ήταν μια τη καλύτερε ομάδε αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πείσει του περισσότερου που μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλο του δρόμου. Αν όχι μέχρι το τέλο του δρόμου, σίγουρα μέχρι τα ημιτελικά, εκεί όπου ήταν και πολύ πιθανό να δούμε μια σούπερ. Λατινοαμερικάνικη μονομαχία μεταξύ Αργεντινή και Βραζιλία, αλλά την πάτησαν από του Κροάτε. Λίγοι πίστευαν ότι οι Κροάτε μετά την υπέρβαση που έκαναν το 2018 να φτάσουν μέχρι τον τελικό, θα μπορούσαν να ξαναφτάσουν τόσο ψηλά. Ε, Στήχησε στου Βραζιλιάνου ε, σίγουρα η αστοχία του σε κρίσιμε φάσει, με τον Λιβάκοβιτ να λέει όχι σε προσπάθειε του Πακετά, του Νεϊμάρ, στην κανονική διάρκεια κτλ. Πέτυχαν οι Βραζιλιάνοι ένα από τα πιο ωραία γκολ του τουρνουά. Εκεί στη φάση με τον Νεϊμάρ που συνεργάζεται με συμπαίκτε του, διασχίζει κάθετα όλη την άμυνα τη Κροατία και περνάει και το Λιβάκοβιτ για να πετύχει τον κόλτο 1-0. Εκεί σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, όταν γίνεται το 1-0, στην παράταση είναι που λε ότι οι okay, Βραζιλιάνοι, αν και δύσκολα έτσι όπω αναμενόταν, βρήκαν τελικά τον τρόπο να περάσουν το εμπόδιο των Κροατών. Ήταν και μια μεγάλη στιγμή για τον Νεϊμάρ που βγήκε τελικά μπροστά στα δύσκολα για τη χώρα του. Και ήταν και ένα ιστορικό γκολ γιατί έφτασε το 77 με την εθνική και ισοφάρισε το ρεκόρ του σπουδαίου Πελέ που δίνει αυτή την περίοδο τη δική του μεγάλη μάχη ξανά έχοντας σοβαρά προβλήματα οικείας. Αλλά σε μία μόνο φάση οι κατά τα άλλα πολύ συγκροτημένοι Βραζιλιάνοι που ήταν, έδειξαν εξαιρετική αμυντική συνέπεια σε αυτό το Μουντιάλ σε μία μόνο φάση προς το τέλος του αγώνα της, παράταση της, παράτασης βγήκαν μπροστά ε, οι Κροάτε έβγαλαν αντεπίθεση και ισοφάρισα με τον γκολ του Πέτκοβιτς και εκεί τα πάντα νομίζω τελείωσαν. Ε, νομίζω περισσότεροι σκεφτήκαμε πως από τη στιγμή που έτσι όπως πήγε αυτό το μάτι για τους Βραζιλιάνους κατέληξε στα πέναλντι, ε, τότε οι Κροάτες ήταν πολύ πιο πιθανό να πάρουν αυτή την, την πρόκριση. Δεν αστόχησαν σε κανένα πέναλντι και από την άλλη ε, οι Βραζιλιάνοι αστόχησαν με τον Ροντρίγκο και τον Μαρκίνιος το όνειρο του Νεϊμάρ και όλων των Βραζιλιάνων έσβησε σε αυτό το μάτς και οι Κροάτες πέρασαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τρίτη συνολικά σε Μουντιάλ. Είναι πραγματικά απίστευτα να σκεφτούμε πως η Κροατία σε παγκόσμιο κύπελο έχει μια ιστορία 24 μόλις χρονών από το 1998 που έκανε την πρώτη εμφάνιση στο Μουντιάλ της Γαλλίας και έχει περάσει τρεις φορές σε ημιτελικούς. Η Ισπανία, για να σας δώσω να το καταλάβετε καλύτερα, έχει φτάσει μόνο μια φορά σε ημιτελικό, τότε που το πήρε το 10. Και οι Κροάτες έχουν φτάσει τρεις και μάλιστα τη μία από αυτές στον τελικό. Ήταν είναι τεράστιο αυτό το επίτευγμα που, που έκανε η Κροατία σε αυτό το, το Μουντιάλ. Ήταν ένα σοκαριστικό αποκλεισμό για τους ε, Βραζιλιάνους. Ε, ίσως δεν έδειξαν την απαιτούμενη σοβαρότητα στα, 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 κρίσιμα, στα κρίσιμα σημεία οι Βραζιλιάνοι. Ίσως παρασύρθηκαν από την επιθυμία τους να διασκεδάσουν τον κόσμο, να παίξουν θεαματικό ποδόσφαιρο. Παρασύρθηκαν από το ότι οι περισσότεροι του θεωρούσαν ω πρώτα φαβορή για να κατακτήσουν το τρόπεο, να κάνουν έξι τι κατακτήσει του. Και όμω ήταν τελικά για αυτού μια αποτυχημένη διοργάνωση. Αποχαιρέτησαν για ακόμη μια φορά στα πρώιμη τελικά, για ακόμη μια φορά την πάτησαν στου 8 από Ευρωπαϊκή Ομάδα. Το 18 ήταν το Βέλγιο, το 10 ήταν η Ολλανδία, το 6 ήταν η Γαλλία. Αυτή τη φορά την πάτησαν από την Κροατία. Το ίδιο βράδυ έγινε το ωραίότερο παιχνίδι αυτού του Μουντιάλ, μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Το Ολλανδία Αργεντινή. Έχουν αναμετρηθεί πολλέ φορέ οι δυο του σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου. Μα χάρισαν, νομίζω, ένα από τα πιο κλασικά παιχνίδια τη διοργάνωση. Ε, ήταν φοβερή η εξέλιξη του ματ. Με την Αργεντινή να προηγείται 2-0. Με το πέναλτι του Μέση να τη βάζει μπροστά με δύο τέρματα. Και το γκολ του Μολίνα είναι αυτό που ανοίγει το σκορ στο, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού Τη κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, ε, δε, τίποτα δεν έχει πω μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, όσο και αν προσπαθούσαν οι Ολλανδοί. Εκεί όμω έκανε την κίνηση Μάτο Φανχάλ, ένα απίστευτα έξυπνο προπονητή, μεγάλη μορφή των μπάγκων όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλε δύο ψήλου φόρ, τον Βέγχορστ που ήταν και ο πρωταγωνιστή τη Ολλανδία, και τον Λουκ Ντεγιόνγκ. Η άμυνα τη Αργεντινή δεν ήξερε πώ να του αντιμετωπίσει. Από ό,τι φάνηκε, οι Ολλανδοί έβγαλαν αρκετέ τελικέ προσπάθειε στο φινάλε του παιχνιδιού και τελικά πέτυχαν δύο γκολ και τα δύο με το Βέχορστ, και μάλιστα το δεύτερο με μια απίστευτη κομπίνα στο φινάλε των καθυστερήσεων που ήταν και πολλέ, νομίζω, 10 λεπτά καθυστερήσει ε, τη κανονική διάρκεια. Και ένα παιχνίδι που έμοιαζε να πηγαίνει ζβιστά στο 2-0 και στην πρόξη Αργεντινή, ήρθε 2-2 και τα πάντα κρίθηκαν στα πέναλτι αφού στην παράταση έχασαν πολλέ ευκαιρίε οι Αργεντίνοι. Βάσει τη εικόνα των δύο ομάδων στην παράταση ήταν πιο κοντά οι Αργεντινοί στο να πάρουν την πρόκληση. Τελικά την πήρε στα πέναλτι σε ένα δραματικό ματ που κρίθηκε και αυτό στη Ρώσικη Ρουλέτα και έμεινε ζωντανή η Αργεντινή. Κράτησε ζωντανό το όνειρο να πάρει το πρώτο τη Μουντιάλ μετά το 86. Η Ολλανδία από την άλλη αίτητη αποκλείστηκε και μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που αποκλείεται αίτητο ο Φανχάλ σε Μουντιάλ. Το ίδιο είχε γίνει και το 2014 και πάλι από την Αργεντινή είχε αποκλειστεί και πάλι στα πέναλτι. Ε, ήταν το αντίο ενό σπουδαίου προπονητή πάντω σε παγκόσμιο κύπελο. Οι Ολλανδοί έλεγαν διαστόμα Φανχάλ όπου στεκόντουσαν και όπου βρισκόντουσαν πως ο στόχο του ήταν το τρόπαιο. Δεν φοβόντουσαν να το πούν, δεν φοβόντουσαν να βάλουν αυτό το στόχο. Ε, δεν τα κατάφεραν, αλλά νομίζω ότι έφυγαν ξέροντα πω προσπάθησαν πάρα πολύ. Και έφυγαν αίτητοι, με το Φανχάλι να έχει ένα σίγουρα μοναδικό επίτευγμα. Ε, και την επόμενη μέρα είχαμε άλλη μια έκπληξη μεγατόνων. Και αναφέρομαι στην νίκη του Μαρόκου επί τη Πορτογαλία με ένα-0, με εκείνον τον γκολ του Ενεσύρη. Μια νίκη που θύμισε εθνική Ελλάδο σε πάρα πολλού, και όχι μόνο στου Έλληνε, και στο εξωτερικό, για τον τρόπο που έπαιξε το Μαρόκο, βάζοντα ένα γκολ και παίζοντα στη συνέχεια άμυνα μια άμυνα που δεν μπόρεσαν να διασπάσουν οι Πορτογάλοι. Άλλωστε, μέχρι και τα πρωί τελικά, μην ξεχνάμε ότι αντίπαλη ομάδα δεν είχε βάλει γκολ το Μαρόκο. Είχε δεχτεί μόλι ένα γκολ η ομάδα από την Αφρική. Και αυτό από αυτόν γκολ στο μάτς με τον Καναδά, στο φινάλε των ομίλων. Ε, όσο και αν προσπάθησαν οι Πορτογάλοι, με το Σάντο να βάζει όλα τα μεγάλα όπλα, να βάζει και τον Κριστιανό Ρονάλντο γύρω στο 60% δεν κατάφεραν να βρουν τον γκολ. Έχασαν ευκαιρίε, δημιούργησαν επικίνδυνε καταστάσει μέσα στην αιστεία του Μπόνο. Αλλά στο τέλο είχαμε ένα σοκαριστικό αποκλεισμό για τον Φέρνενδο Σάντο, που ήταν και το τελευταίο του μάτσα αυτό με την Πορτογαλία. Χθε ανακοινώθηκε και επίσημα η απόλυσή του. Ε, και ήταν πιθανότητα γιατί με αυτόν τον τύπο ποτέ δεν ξέρει κανεί ε, τίποτα. Η τελευταία εμφάνιση του Κριστιανού Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Έγινε. Έκανε και τον κύριο του κόσμου η εικόνα του να αποχωρεί δακρυσμένο στη φυσούνα. Καθώ οι Πορτογάλοι μπορεί να δημιούργησαν και αυτή τη μεγάλη προσδοκία σε αυτό το Μουντιάλ, το ίδιο που συνέβη και με του Βραζιλιάνου, αλλά αποχαιρέτησαν άδοξα ε, γνωρίζοντα αποκλεισμό από το outsider στα πρώιμη τελικά. Ε, επί τη ευκαιρία, μια και αναφερθήκαμε στην ε, απομάκρυνση του Σάντο, ο οποίο βέβαια. Στα 8 χρόνια που έκανε στον πάγκο τη Πορτογαλία από το 2014 μέχρι το 2022, μετά την πορεία μέχρι το 2016 του Μουντιάλ με την εθνική μα ομάδα, ε, έγραψε τεράστια ιστορία με του ίδιου, με αποκορύφωμα βέβαια την κατάξη του Euro το 2016, αλλά και ένα Nations League που κατέκτησε την Πορτογαλία το 2019. Έμειναν αρκετέ θέσει προπονητή εθνικών ομάδων κενέ και τη Πορτογαλία που ψάχνει τώρα αντικαταστάτη, τη Ισπανία γιατί αποχωρεί ο Λουσενρίκε. Βρήκαν τον αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Ντελαφουέντε, του μέχρι πρώτη προπονητή τη ΚΑΠΑ 21, τη Ολλανδία που η επόμενη μέρα βρίσκει τον Ρόναλτ Κούμαν στην τεχνική ηγεσία αντί του Φανχάλ, και η Βραζιλία αναζητά προπονητή. Τελείωσε η περίοδο του Τίτε, η εποχή του Τίτε. Έχουν κάνει την εμφάνισή του πολλά και μεγάλα ονόματα για τον πάγκο τη Βραζιλία. Ε, Γενικά ήταν ένα Μουντιάλ που σηματοδοτήθηκε ένα τέλο εποχή στι εθνικέ ομάδε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Αγγλία. Προ το πρώτο, το Γκέιτ μένει στην θέση του. Α, του Βελγίου βέβαια, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Ε, φυσικά με τον Μαρτίνε ε, να αποχωρεί. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι και ο επόμενο προπονητή ε, του Βελγίου. Ε, και μια και με του Άγγλου. Ο τελευταίο τελικό ήταν η μεγάλη μάχη τη μάχη Αγγλία-Γαλλία. Νομίζω η μεγαλύτερη κόντρα που είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, εκτό βέβαια από τον τελικό, περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα, τα πράγματα και στον τελικό, αλλά ήταν η, η, μια μάχη δύο ομάδων που κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν φτάσει και στον τελικό. Ε, δύο ομάδων που ξεχύλιζαν από ποιότητα, αναφυσβήτητα. Ένα παιχνίδι χορταστικό. Ε, μπορεί να μην είδαμε τη μεταξύ του κόντρα στον τελικό του 18 γιατί χάλασε τα σχέδια τη Αγγλίας η Κροατία. Αλλά είδαμε αυτή τη μάχη τελικά στα πρώιμη τελικά. Οι Γάλλοι στι λεπτομέρειε την πήρανε με τον γκολ του Τσουαμενί εκτό περιοχή και την κεφαλιά του Ζηρού για το 1-0 και το 2-1 αντίστοιχα. Διάμεσα είχαν σοφαρήσει οι Άγγλοι με πέναλτι του Κέιν. Ο ίδιο ο αρχηγό και αρχισκόρερ τη ομάδα ήταν και ο στη βραδιά που ισοφάρισε τον Ρούνεϊ, στην, έπιασε τον Ρούνεϊ στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών τη Εθνική Αγγλία. Έμελε να είναι και ο Μοιραίο τη ομάδα καθώ αστόχησε στο δεύτερο πέναλτι που κέρδισε Αγγλία μετά το 2-1 τη Γαλλία. Και έχασε την ευκαιρία μαζί να κρατήσουν την ομάδα του στη μάχη τη πρόκριση. Ήταν μία ακόμη απογοητευτική. Μια ακομη απογοήτευση, μάλλον για να το πούμε καλύτερα, τη Αγγλίας Ένας σε παγκόσμιο κύπελο. Ένα ακόμη κλεισμό σε πρώιμη τελικά. Οι Άγγλοι που είχαν μπει με όνειρα σε αυτή τη διοργάνωση, όπω και σε κάθε διοργάνωση, με τη διάθεση κιόλα και την ορμή που τους έδινε η παρουσία τους στους 4 στο 18 στο Μουντιάλ και στον τελικό το 21 στο Γιούρο. Αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν μακρύτερα από τους 8. Σε ένα μάτς πάντως που δεν είναι υπερβολή να πει κάποιος ότι ήταν καλύτεροι από τους Γάλλους. Απλά οι Γάλλοι ήταν πιο αποτελεσματικοί. Στις λεπτομέρειες είχαν τους παίχτες που έκαναν τελικά την διαφορά. Ε, φυσικά, μένει η τρομερή εμφάνιση του Μπέλιχαμ σε αυτό το Μουντιάλ που έδειξε ότι είναι το, το παρόν και το μέλλον τη Εθνική Αγγλίας και του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και αναμένεται να πάρει και μια μεγάλη μεταγραφή το καλοκαίρι. Αυτό που μα έρχεται ο Μαέστρο τη Εθνική Αγγλία σε αυτό το παγκόσμιο. Λοιπόν. Θα πω εγώ και νομίζω το είπανε και πάρα πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου ότι οι προκρίσει τη Κροατία επί τη Βραζιλίας και του Μαρόκου επί τη Πορτογαλία. Εντάξει, μπορεί πάντα να είναι ωραία η ιστορία ενό outsider να περνάει το φαβορή. Αλλά μα χάλασαν την ημιτελική φάση, μα στέρισαν. Η αλήθεια αυτή είναι δύο πολύ μεγάλου ημιτελικού. Ε, νομίζω αλλιώ αντιπονόταν στη μνήμη μα, θα αντιπώνονταν στη μνήμη μα δύο ημιτελικοί. Ένα η Αργεντινή, η Βραζιλία και άλλο ένα Γαλλία, η Πορτογαλία. Και αλλιώ αυτή η τελική που παίχτηκαν μεσοδόμαδα, όπου είχαμε επικράτηση και εύκολη μάλιστα τον φαβορή τη Αργεντινή και τη Γαλλία για να βρεθούν στον τελικό. Ε, οι Αργεντίνοι νίκησαν 3-0 του Κροάτες στην ημιτελική φάση και οι Γάλλοι νίκησαν 2-0 του Μαροκινού. Ε, σίγουρα οι Κροάτε σω δεν άξιζε να χάσουν με τόσο μεγάλη διαφορά. Είχαν, ε, είχαμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι πριν μπει το πρώτο γκολ ε, από τον Λιονέλ Μέση, το πέναλτι που κέρδισε ο Άλβαρε. Αλλά οι Κροάτε γενικά φάνηκε σε αυτό το μοντέλο ότι ναι, μεν εντάξει, πολλοί του αποθέωσαν για την σκληράδα που έβγαλαν στα παιχνίδια, για, το, για την άρνησή του να χάσουν, για το χαρακτήρα που έβγαζαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Παρά το γεγονό ότι για μένα σε αυτό το Μουντιάλ είχαν τον κορυφαίο κεντρικό αμυντικό τη Λογκάνωση και αναφέρομαι στον Γιώργο Κουβάρντιολ, ο οποίο είναι ένα απίστευτο συντριμπάκ. Μα έχει χαρίσει απίστευτε στιγμές και για μένα προσωπικά highlight του είναι ε, η επέμβαση που κάνει στο match με το Βέλγιο λίγο πριν ο Λουκάκου ε, στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Βρεθεί φάτσα με την εστία ε, για να βάλει τον goal. Ε, Όμω η αλήθεια είναι ότι. Ταυτόχρονα αφ, ε, επέτρεψαν και πάρα πολλέ τελικέ ε, στι ομάδε με τι οποίε έπαιξαν αντίπαλοι. Ε, Αφελώ αμήνθηκαν και στο πρώτο, στην πρώτη φάση που φέρνει το πέναλτι τη Αργεντινή. Λάθο τοποθέτηση του Λόβρεν. Βγαίνει ο Αλβαρέ στην πλάτη. Κερδίζει το πέναλτι από τον Λιβάκοβιτ. Το κάνει ο Μέση ένα μηδέν για την Αργεντινή. Αφελώ αμήνθηκαν και στο δεύτερο γκολ που ο Άλβαρης ξεκινάει πίσω από το κέντρο. Περνάει του πάντε, παίρνει και του κόντρε και κάνει το 2-0. Και κάπου εκεί τελείωσε ο ημιτελικό. Δεν μπορούσαν οι Κροάτε όσο και αν είχαν την uh, θέληση να επιστρέψουν. Και φυσικά είχαμε σε αυτό το παιχνίδι και μια ακόμη μαγική στιγμή από τον Λιονέλ Μέση που στα 35 του κάνει απίστευτα πράγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και εάν κατακτήσει αυτό το Μουντιάλ θα μιλάμε για κάτι πραγματικά εξωπραγματικό, απίστευτο. Θα του δοθεί δυνατότητα να βγει μια για πάντα από τη σκιά του Μαραντόνα με την οποία παίζει ειδικά όταν αφορά το εθνόσημο από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα. Όχι ότι θα μειώσει σε κάτι την αξία του ποδοσφαιριστή μέση το να χάσει τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή από την Γαλλία, αλλά σίγουρα καταλαβαίνετε πως πηγαίνει σε άλλο επίπεδο εάν πάρει και το τελευταίο τρόπο που του έχει απομείνει για να ολοκληρώσει την συλλογή του σε αυτήν την τεράστια καριέρα. Ο Μέση έκανε μια απίστευτη ενέργεια στο 69 της αναμέτρησης του τελικό με την Κροατία, παίρνοντα την μπάλα από το πλάγι ουσιαστικά ε, κράτησε την μπάλα, χόρεψε τον Γκβάρντιολ που ξαναλέω ότι είναι ο καλύτερο κεντρικό αμυντικό τη διοργάνωση. Για να φανταστείτε του πόσο μεγάλη ήταν η ενέργεια του 35χρονου Μέση επάνω στον 20χρονο Γκβάρντιολ. Τον έπαιξε με πλάτη, έφτασε μέχρι την τελική γραμμή, έδωσε γκολ παρεβάλλε -Vale στον Άλβαρε. Ο Άλβαρες αθόρυβα είναι ο δεύτερο κόρτο του Μουντιάλ με 4 γκολ. Τόσα έχει και ο Ζηρού. Πρώτη σκόρερ είναι ο Μέση με τον Μπαπέ που έχουν 5. Όλοι αυτοί οι πρώτοι σκόρερ του Μουντιάλ αναμετρώνται μεταξύ του την Κυριακή. Εκτό από τη μάχη του τροπέου, είναι και η μάχη των πρώτων σκόρερ. Ε, και μα χάρισε μια, μια απίστευτη στιγμή λοιπόν ο Μέση και η Αργεντινή του που την οδηγάει μέχρι, την, μέχρι το τέλο ξανά σε ένα ακόμη Μουντιάλ. Το έκανε και το 2014, χωρί όμω επιτυχία στο φινάλε. Το χειροκρότημα μένει για του Κροάτε στο τέλο. Θα παίξουν στον αυριανό μικρό τελικό. Ο Μόντριτ αξίζει όλα τα εύσημα του κόσμου, εννοείται. Για δεύτερη συνεχόμενο Μουντιάλ σε τόσο προχωρημένη ηλικία οδήγησε την ομάδα του ε, τόσο ψηλά. Ε, αλλά η Αργεντινή Πανάξια πέρασε στον τελικό. Και στον δεύτερο ημιτελικό, εντάξει, οι Γάλλοι παρά το 2-0 νομίζω πέρασαν πιο δύσκολα από ότι Αργεντίνη. Ευτύχησαν να βάλουν ένα γκολ πολύ νωρί με τον Τεορναντέ μετά από ωραία ενέργεια του Εμπαπέ. Ε, αλλά οι Μαροκινοί το πάλεψαν. Το γκολ ήταν το πρώτο γκολ που τρώει η Μαροκινή από αντίπαλο, σε αυτό το Μουντιάλ. Το πάλεψαν, είχαν και κάρι, Είχαν την ατυχία να παίξουν με τραυματισμού όσο και αν έσφιξαν τα δόντια και ο Σάις ε, και ο Μαζράουι που έπαιξαν... Ε, που ξεκίνησαν το παιχνίδι αλλά βγήκαν αλλαγή, ο Σάις πολύ γρήγορα και ο Μαζράουι στο ημίχρονο δεν ήταν έτοιμοι, φάνηκε, όπω δεν ήταν έτοιμο και ο Αγκέρ, ο οποίο τον δηλώσανε αρχικά στην. ο άλλο κεντρικό αμυντικό, τον δηλώσανε αρχικά στην δεκάδα, αλλά δεν τον είδαμε ποτέ στο γήπεδο. Ήταν κατανοητό ότι το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία ποδοσφαιρικού... τη ποδοσφαιρική εθνική ομάδα θέλανε να αγωνιστούν, δεν ήταν έτοιμοι όμω. Όταν έχει φτάσει τόσο ψηλά, παίζει με του παγκόσμιου αθλητές και έχει και τόσε απουσίε στην άμυνα, είναι δύσκολο να κάνει κι άλλη υπέρβαση. Η λογική έλεγε πω εδώ θα σταματούσε το Μαρόκο. Για να ακρίβεια δεν σταμάτησε εδώ. Υπάρχει και το αυριανό παιχνίδι. Έχει την ευκαιρία να πάρει τρίτη θέση. Mm -hmm. Ό,τι θε και, και να τερματίσει, βέβαια είναι τεράστια επιτυχία του. Αλλά ακόμη περισσότερο να πάρει τρίτη θέση αύριο. Ε, αλλά αξίζουν σίγουρα πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Βαλίντ Regrangu για τα όσα κατέφερε, κατάφερε μέχρι εδώ. Ε, Άγχοσε τη Γαλλία στο 1-0 σε αρκετέ περιπτώσει. Δεν, ε, δεν κατάφεραν όμω να αξιοποιήσουν κάποια καλή ευκαιρία η Μαροκινή. Όσο και αν προσπάθησαν, όσο και αν έπαιξαν δεξιά με το συγκλονιστικό Χακίμι, ίσω το καλύτερο δεξιμπακ του παγκοσμίου κυπέλου και τον Ζήκε, δεν μπόρεσαν. Δεν μπορούσε να φανεί καταλητικό και ο Ενεσύρη. Αντίθετα, έκαναν τα πάντα τα χαφ για ένα ακόμη παιχνίδι και ο Άμραμπατ και ο απίστευτο Ουναχή. Αλλά στο τέλο οι Γάλλοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον κόλλο και πάλι μετά από προσπάθεια ωραία και χορό στην περιοχή του Εμπαπέ. Για να έχουμε αυτό το ραντεβού Αργεντινή Γαλλία την Κυριακή στι 5. Λοιπόν, είναι ένα τελικό ραντεβού με την ιστορία. Οι Αργεντίνοι ψάχνουν την τρίτη του κατάκτηση και οι δύο ομάδε ψάχνουν την τρίτη του κατάκτηση. Οι Αργεντίνοι το έχουν κατακτήσει το 1978 στη χώρα του και το 1986 στο Μουντιάλ που ε, σημάδεψε για πάντα ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Οι Γάλλοι το έχουν κερδίσει ω διοργανωτέ και αυτοί την πρώτη φορά το 1998 και την προηγούμενη φορά το 2018. Ε, θα είναι κάτι τεράστιο για του Αργεντίνου να φτάσουν σε αυτήν την κατάκτηση πρώτη, στην πρώτη μεταμαραντόνα εποχή σε Μουντιάλ μετά από 36 χρόνια με τον Λιονέλ Μεσηγέτη. Θα είναι κάτι τεράστιο για του Γάλλου να φτάσουν σε δεύτερη σερή κατάκτηση Μουντιάλ. Ε, στην εποχή μας είναι ένα επίτευγμα ασύλληπτο το έχει κάνει μόνο η Ιταλία προπολεμικά το 1934 και το 1938, δύο συνεχόμενες κατακτήσεις δηλαδή Μουντιάλ, και η Βραζιλία στην εποχή του Πελέ το 1958 και το 1962, καμία άλλη ομάδα από το 1962 μέχρι σήμερα, δεν το έχει κάνει. Μέχρι καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα στον τελικό Τη Κυριακή. Θα ήταν έτσι κι αλλιώ τεράστιο το διακύβευμα όταν μιλάμε για έναν τελικό Μουντιάλ. Είναι ένα τελικό όπου έχει χαρακτηριστεί, χαρακτηριστεί από πολλού η μάχη μεγάλη μεταξύ Μέση και Μπαπέ, των δύο στάρ τη Paris Saint Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο παίκτε. Εννοείται ότι όλα τα βλέμματα θα πέσουν πάνω του, τα περισσότερα τουλάχιστον. Ε, αρκετοί μεγάλοι παίκτε θα... θα πατήσουν το χορτάρι τη Λουσάιλ Αρένα για αυτό το τεράστιο παιχνίδι. Ε, η Αργεντίνη να πούμε πως Λαχτάρισαν λίγο με το Μέση, αν και ουσιαστικά δεν τίθεται κάποιο σοβαρό θέμα. Δεν προπονήθηκε, αν δεν κάνω λάθο, στη χθεσινή προπόνηση ο Μέση, έχοντα ένα μικρό πρόβλημα στο αριστερό πόδι, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ε, οι Γάλλοι είναι απίστευτο το πώ έχουν φτάσει τόσο μακριά ξανά, έχοντα τόσου πολλού τραυματισμού. Θυμίζω ότι παίζουν σε αυτό το μοντέλο χωρί τον Μπογκμπά, χωρί τον Καντέ, χωρί τον Κιμπεμπέ, χωρί τον Κουκού. Πολλού του χάσανε ενώ ε, ήταν στην προετοιμασία τους για το παγκόσμιο κύπελο, ε, ε, έχασαν στο πρώτο παιχνίδι με ρήξη χειαστού τον Λούκα Χερναντέ, έχασαν και τον Καρίν Μπεντζεμά, τον κατοχό της Χρυσή Μπάλλα. Με τον Μπεντζεμά είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα. Ε, ο Μπεντζεμά ουσιαστικά, με το που έγινε γνωστό τραυματισμός τραυματισμό του, έφυγε από το Κατάρ για να συνεχίσει την αποθεραπεία του αλλού. Πήγε, πρόλαβε και πήγε διακοπέ, γύρισε στη Μαδρίτη. Είναι σε full κατάσταση. Έπαιξε και σε φιλικό προετοιμασία τη Ρεάλ με τη Λεγανέ πριν από λίγε μέρε. Επίσημα είναι ακόμη στη λίστα του Didier de Samp, Δηλαδή είναι ακόμη στην 26η των Γάλλων. Εάν ήθελε δηλαδή ο Ντεσάμπ θα μπορούσε να τον καλέσει για να παίξει τον τελικό. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό παρασκήνιο από πίσω. Φαίνεται ότι ο Μπεντζεμά, ενώ έχει καλέ σχέσει με του συμπαίκτε του στην Εθνική Γαλλία, είναι δυσαρεστημένο Είτε με τον προπονητή του, είτε με τα δημοσιεύματα, είτε και με του ανθρώπου τη Γαλλική Ομοσπονδία. Πιστεύει ότι δεν του φέρθηκαν σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία δεν νομίζω να το χειρίστηκε καλά το θέμα με τον Καρή Μεντζεμά. σω έγινε λάθο ε, στην εκτίμηση με τον τραυματισμό του, ίσω ε, πίστεψαν πω ο τραυματισμό του είναι πιο σοβαρό από ό,τι ήταν. Στην πραγματικότητα, ο Μεντζεμά γύρισε νωρίτερα, ίσω από το αναμενόμενο. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, οι άνθρωποι τη Γαλλική Ομοσπονδία, οι άνθρωποι του Ιατρικού Επιτελείου να. Περιμένουν να κρατήσει τον Μπεντζεμά στην αποστολή, να πάει η Γαλλία στα πρώτα μάτ. Έτσι κι αλλιώ, αφού δεν έγινε αντικατάσταση, να πάει η Γαλλία στα πρώτα μάτ με το Ζιρού μπροστά, χωρίς τον Μπεντζεμά, και από εκεί πέρα να αξιολογηθεί η κατάστασή του στην πορεία. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, στον ημιτελικό, να παίξει λίγα λεπτά ο Μπεντζεμά, να είναι διαθέσιμος και για τον τελικό. Ε, ρωτήθηκε σχετικά ο Ντεσάμ σε συνέντευξη τύπου για τον Μπεντζεμά και είπε ε, 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 αυτόματα στον δημοσιογράφο: Επόμενη ερώτηση. Φαίνεται πω και κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Ο Μπεντζεμά, άλλωστε, ποτέ δεν ένιωσε κομμάτι τη Εθνική Γαλλία. Υπήρχε και όλη αυτή η ιστορία με τον εκβιασμό με τον Βαλμπουενά. Έλειψε 6 χρόνια από την Εθνική Γαλλία. Έπαιξε μόνο σε ένα μουντιάλ με του Τρικολόρ το 2014 στη Βραζιλία. Και η Γάλλοι αλήθεια είναι ότι έχουν μάθει. Ο μηχανισμό έχει μάθει να λειτουργεί χωρί τον Μπεντζεμά. Απόδειξη ότι χωρί τον Μπεντζεμά πήραν το μουντιάλ το 2018. Απόδειξη ότι μια χαρά τα έχουν καταφέρει και χωρί τον Μπεντζεμά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ζηρού έγραψε ιστορία στα 36 του, κάνει απίστευτο Μουντιάλ, έχει ήδη 4 γκολ και πέρασε και τον Ανδρή στην λίστα με τους πρώτους σκόρερ. Ε, απλά είναι άδικο για τον ίδιο τον Μπεντζεμά και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα του, η Γάλλη, αλλά και το γιατί να μην ολοκληρώσει αυτή την σπουδαία καριέρα του, ε, πάντα ενώ όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, με μια συμμετοχή για παράδειγμα σε έναν τελικό, ε, λέγεται ότι θα πάρει μετάλλιο εάν η Γαλλία κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά φυσικά άλλη αξία θα έχει να αγωνίζεται. Ε, Υπήρχαν σενάρια που τον Ήθαλ να ταξιδέψει στο Κατάρο για να παίξει, για να δει από κοντά του παίκτε του. Δεν επαληθεύονται ούτε αυτά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ταξιδέψει καν ο Μπεντζεμά στο Κατάρο. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά τα επόμενα 24 ώρα. Εμεί κρατάμε ότι έχουμε δύο τελευταία μεγάλα παιχνίδια αύριο για την τρίτη θέση Κροατία-Μαρόκο και τον τελικό την Κυριακή στι 5 και τα δύο Μάτσα. Αύριο το 5 ο μικρό τελικό Κυριακή στι 5 ο τελικό. Αργεντινή λοιπόν εναντίον Γαλλίας και ε, από αυτήν εδώ τη θέση, από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να, από τη νέα χρονιά πλέον, από τον Ιανουάριο να σχολιάσουμε ε, και τι είδαμε στο τελικό θα έχουμε και άλλα θέματα βέβαια στην επικαιρότητα γιατί θα έχουν επιστρέψει για τα καλά σε δράση και οι σύλλογοι σε αυτή την αλόκοτη αλήθεια είναι χρονιά αλλά θα μπορούμε να κάνουμε και μια συνολική αποτίμηση των κορυφαίων στιγμών που είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, των ρεκόρ που έσπασαν. Κάποια τα αναφέραμε και σε αυτή την εκπομπή, μια ακόμη εκπομπή σε αφιερωμένη στο παγκόσμιο κύπελο. και να μιλήσουμε εκτενέστερα για την πολύ μεγάλη αυτή διοργάνωση. Ε, Κλείνοντα, να πούμε πω σιγά σιγά και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έχουμε παιχνίδια. Θα ξεκινάμε με εμβόλυμη αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, την Τετάρτη 21-12 ε, επιστρέψει σε δράση η Super League. Ε, όσον αφορά τα μεγάλα πρωταθλήματα, λίγο ακόμη θα αργήσουν τα παιχνίδια. Οι Άγγλοι θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τον καθένα, γιατί παραδοσιακά παίζουν και μάτς μέσα στις γιορτές. Έχουμε βόλμη αγωνιστική λοιπόν για τη Super League στις 21 και 22 Δεκεμβρίου. Και φυσικά είχαμε και τα πρώτα παιχνίδια του κιπέλλου. Ε, Χθε, μάλλον για να το πούμε καλύτερα μέσα στην εβδομάδα αυτήν. Ε, με, την, με τα φαβορή να καταφέρουν να παίρνουν την νίκη. Τον ε, Πάοκ να βγαίνει νικητής με 2-0 στην έδρα της Καλαμάτας. Τον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστές του Σλοβαίνου να νικάει 3-0 τον Βόλο. Ο Σκόραραν και ο Σπόραρ και ο Τσέριν και ο Βέρμπιτς. Τον Ολυμπιακό να καλωσορίζει τον Μαρσέλο, και το λέω αυτό γιατί ήταν η πρώτη του μεγάλη εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πραγματικά ο Μαρσέλο έδειξε πω δούλεψε πολύ στην φάση τη προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ισπανία και γενικότερα η ομάδα δούλεψε πολύ. Έβγαλε πολύ, καλή, πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο στο παιχνίδι. Τέσσερα ένα Ολυμπιακό να τρώμε τον με δύο, πραγματικά τεράστια γκολ του Μαρσέλου, το ένα καλύτερα από το άλλο. Το ένα με δεξί σου, έξω από την περιοχή, μπαλακαρφώθηκε στην αριστερή, στο αριστερό παραθυράκι του Γιανιώτη, του γκολκίπρου του τρομίτου και το άλλο με το αριστερό, αφού πέρασε με το τρόπο τον ένα του αντίπαλο και ωραίο ευθύβολο σουτ για το ε, 4-1. Ελαραμπή και Μπιέλ τα άλλα γκολ του Ολυμπιακού. Ο Άρης νίξε σήμερα με τρόπο το Λεβαδιακό, με ενα 2 Πανσεραϊκός Απόλλων Πόντου 3-0. Η ΑΕΚ νίξε 2-0 την Κηφισιά με... γκολ από τον Λιβάη Γκαρσία και πέναλτι του Φέρτ του Ολλανδού Σεντερφόρ πρώην του βολου Παστερικό Πασαρικό όλων πόντου 3-0, λοιπόν. Λαμία Καλυθέα 1-1 και παραλίμνη ο Άγιο Νικόλα 2-2 ήταν τα άλλα παιχνίδια του κυπέλου. Ε, αυτά ήταν τα πρώτα μα, ξαναλέω, τη φάση των 16. Οι επαναληπτικοί έχουν οριστεί για 10 Ιανουαρίου. 10 και 11 Ιανουαρίου. Σιγά-σιγά επιστρέφουμε σε δράση όσον αφορά και το συλλογικό επίπεδο. Σιγά σιγά το ε, παγκόσμιο κύπελο θα είναι μια ανάμνηση. Θα έχουμε ε, δράση για τα προαθλήματα, αργότερα για το Champions League το, το Φλεβάρι. Υπήρχε ένα θλιβερό, μια θλιβερή είδηση φυσικά και αναφέρομαι στο θάνατο του Σίντσα Μιχαήλοβιτς ο οποίος για χρόνια πάλεψε με την ελευκαιμία, δεν τα κατάφερε στο τέλος. Ο άλλο των Ιταλικών κυρίω γηπέδων. Μεγάλο στάρ της Λάτσιο, προπονητή τελευταία τη Μπολόνια, από τους μεγαλύτερου πέχτες και από του μεγαλύτερου ε, εκτελεστέ φάουλ που είδαν ποτέ τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Στη ηλικία 53 χρόνων έφυγε ο Μιχαήλοβιτ από τη ζωή. Ε, η θλιβερή είδηση όσον αφορά το διεθνέ ποδόσφαιρο των ημερών. Λοιπόν, ε, εμεί θα κλείσουμε την απόψηνή μα εκπομπή με όλα αυτά. Μίλησαμε πάρα πολύ για τα όσα έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη χρονιά. Θα τα ξαναπούμε πάλι από Γενάρη με μια αποτίμηση των όσων είδαμε στο Μουντιάλ του Κατάρ και ό,τι άλλο αποσχολεί βέβαια την επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εύχομαι να περάσετε πολύ καλά ό,τι κάνετε μέσα στις γιορτές, να περάσετε όμορφα Χριστούγεννα, να έχετε μια καλή χρονιά και εμείς εδώ από την συχνότητα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Μύρνης θα τα να πάλι σε λίγο καιρό. Να είστε καλά, καλό βράδυ, χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σας.